χάρτη. Αν μπορούμε να δούμε λίγο τώρα πιο λεπτομερώς, ποια ήταν τελικά τα αίτια της καταστροφής αυτής στη Δυτική Αττική. Να δούμε αυτή την αυτοψία που έχει κάνει ο Προκόπης. Για λέγε Προκόπη, για πες μας. Καλημέρα. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Θεοδοσόπουλο στην κήτη του ρέματος Σούρες. Που εκτός βεβαίως από κήτη του ρέματος Σούρες ήταν και ένας από τους κεντρικούς δρόμους εδώ της Μάδρας, ο οποίος πέρναγε μέσα από το ρέμα. Είναι όπως μας εξηγούσε νωρίτερα εδώ ο κύριος Θεοδοσόπουλος, αυτές οι συναντήσεις των ρεμάτων με τους δρόμους Ιρλανδικού τύπου. Θα μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει αυτό και κατά πόσον αυτό είναι κάτι έτσι που πρέπει να ακούγεται θετικό ή όχι. Είμαστε λοιπόν σε ένα από τα δύο ρέματα τα οποία προκάλεσαν τη μεγάλη καταστροφή και όπως βλέπετε εσείς ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Να πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης Θεοδοσόπουλος που θα μας εξηγήσει στη συνέχεια τι ακριβώς βλέπουμε και πώς τελικά φτάσαμε στο σημείο αυτό να ζήσουν οι κάτοικοι της Μάνδρας όσα έζησαν πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Είναι και μέλος του Συλλόγου ΡΟΗ Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων. Και ο ίδιος έχει κάνει εδώ και 2-3 χρόνια συγκεκριμένες μελέτες για τα ρέματα όλης της Αττικής. Για να τον ακούσουμε. Οπότε είναι λοιπόν, και ο άνθρωπος ο οποίος θα μας πει και πού αλλού, σε ποιες άλλες περιοχές θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, πρώτα απ' όλα να μας πείτε. Τι ακριβώς έγινε και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Θεοδοσόπουλε. Καλημέρα και από μένα. Να εκφράσουμε και εκ μέρους του Συλλόγου τα συλληπιτήριά μας, οικογένειες που θρηνούν θύματα. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, εντός της κήτης του ρέματος Σούρες, η οποία κήτη πριν τις πλημμύρες φυσικά δεν ήταν όπως τη βλέπουμε τώρα, ήταν πολύ μικρότερη και το ρέμα με τη βροχή που έγινε ανακατέλαβε στην ουσία, επανεκατέλαβε το ζωτικό του χώρο και πήρε τις διαστάσεις που πρέπει να έχει. Όπως βλέπουμε εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό το άνοιγμα, είναι 10-15 μέτρα. Και άμα πάμε και λίγο πιο κάτω στη Μάδρα, οποιοδήποτε μπορεί να δει ότι η κήτη στενεύει, υποτριπλασιάζεται στην ουσία. Οπότε με συνδυασμό όλου αυτού του όγκου της βροχής που κατέβηκε, η πίεση που ασκήθηκε και η φράξη των φρεατίων κάτων οδήγησε σε όλο αυτό το τραγικό για να δώσουμε και μία εικόνα στους τηλεθεατές μας για το πού ακριβώς βρίσκεστε. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας δείχνετε και μας περιγράφετε είναι μέσα στην κήτη του ρέματος. Έτσι, εκεί από όπου ξεκίνησε και πέρασε και όλος αυτός ο χήμαρος που οδήγησε στην καταστροφή. Ναι, είμαστε μέσα στην κήτη του ρέματος ακριβώς. Κύριε Θεοδοσόπουλε, μέσα στην κήτη του ρέματος είμαστε. Έτσι, είμαστε εντός κήτης ακριβώς. Και βλέπουμε τις παρεμβάσεις. Δηλαδή, είναι μέσα στον άξονα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αριστερά και δεξιά της έχει το ρέμα. Το αυτοκίνητο που περνάει αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, βρίσκεται εντός ρέματος. Πριν τις βροχές ήταν άσφαλτος εδώ. Ήταν ο δρόμος ακριβώς. Εκεί ήταν ο δρόμος που κατέβαινε και το ρέμα βρήκε το φυσικό του δρόμο που είπατε, κύριε Θεοδοσόπουλε. Πέρασε και φυσικά τα πήρε όλα μαζί του. Και όπως βλέπουμε έχει φέρει και άλλα πράγματα από πάνω, τόνους τσιμέντα σπασμένα και από την Εθνική, γιατί στην ουσία τα προβλήματα ξεκινήσανε από εκεί, περίπου από το ύψος του Αγίου Χαραλάμπους, όπου το ρέμα μπαίνει, στην ουσία η Εθνική μπαίνει εντός κήτης ρέματος, οπότε από εκεί ξεκινήσανε να πέφτουν πάρα πολύ μεγάλος όγκος νερού εντός Εθνικής Οδού και καταλήγουμε και βλέπουμε ακόμα και μια νταλίγα η οποία ξεκίνησε 3-4 χιλιόμετρα πιο πάνω και κατέληξε εδώ, αυτό είναι το σασί συγκεκριμένα, το κοντέινερ της, η καρότσα βρέθηκε πιο κάτω και, ό,τι και φυσικά από ο άνθρωπος φαντάζομαι βρέθηκε ακόμα πιο κάτω, δυστυχώς. Κύριε Θεοδοσόπουλε, τώρα από αυτό που βλέπουμε. Μας στο χώρο γενικότερα. Ναι, από αυτό που βλέπουμε τώρα, αν ξαναβρέξει με την ίδια ένταση θα έχουμε τα ίδια, προφανώς. Αν ξαναβρέξει με την ίδια ένταση θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Αν ξαναβρέξει, ειδικά αυτές τις μέρες, θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα, μπορώ να πω. Γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ακόμα χειρότερη από ό,τι ήταν σε σχέση με τους δρόμους και το ρέμα. Υπάρχουν περισσότερα μπάζα, περισσότερα φερτά υλικά αυτή τη στιγμή. Γίνονται προσπάθειες από τις υπηρεσίες. Φυσικά, μηχανήματα εργάζονται τώρα και καθαρίζουν. Αλλά αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες. Μακάρι να μην ξανασυμβεί αυτή η ένταση βροχής. Άρα, μιλάμε ουσιαστικά για μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί σε περίπτωση που έχουμε αντίστοιχου μεγέθους καιρικά φαινόμενα. Τα άμεσα μέτρα, Προκόπη, αν μπορεί να μας βοηθήσει ο κύριος Θεοδοσόπουλος, που πρέπει να παρθούν πάνω σε αυτές τις συνθήκες, ποια είναι για να μπορέσουμε να αποφύγουμε νέα τραγωδία.
Από εδώ και πέρα, λοιπόν, κύριε Θοδωσόπουλε, ποια είναι τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία? Τι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να επανασχεδιαστούν? Το πιο βασικό που προτείνουμε και εμείς οι άνθρωποι και επιστήμονες που ασχολούμαστε με τα ρέματα είναι ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε στην ουσία τον τρόπο που σκεφτόμαστε και επεμβαίνουμε πάνω στα ρέματα, τη λογική μας, όπως λέμε, πάνω στο πώς διαχειριζόμαστε τα ρέματα. Όπως πολύ σωστά έχουμε ακούσει και από χίλια αρμοδίων τελευταία, όπως π.χ. του κυρίου Τσιρόνη και της κυρίας Δουρού ακόμα, πρέπει να επέμβουμε στο χώρο και πρέπει να δώσουμε στον χώρο το ζωτικό του ρέμα, να γίνει μια οριοθέτηση στην πλημμυρική ζώνη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στα όρια της πλημμυρικής ζώνης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρόνης, να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα, όπως ανέφερε ο ίδιος και η κυρία Δούρου. Και αυτό φυσικά για θέλει πόσα αυθαίρετα μιλάμε, αποφάσεις και πολιτικές, οι οποίες θα έρθουν αντιμέτωπες σίγουρα και με μια μερίδα κόσμου. Πρέπει δηλαδή να κερδίσουμε και τον κόσμο πάνω σε αυτό. Για πόσα αυθαίρετα μιλάμε περίπου? Ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός? Περίπου. Περίπου δεν ξέρω, μπορούμε να... είναι συγκεκριμένα πάντως, γιατί έχουν γίνει και μελέτες, έχουν προβλεφθεί όλα αυτά, έχει γίνει μια πολύ σημαντική αντιπλημμυρική μελέτη για όλη την Αττική, όπου έχει επισημάνει κάποια σημεία, αρκετά σημεία επικίνδυνα για την Αττική. Πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, έχουν γίνει σοβαρές μελέτες και πρέπει να γίνουν και άλλες για να καταφέρουμε στην ουσία να κάνουμε όντως αντιπλημμυρικά έργα και να μην πλημμυρίζει... Και ουσίας αντιπλημμυρικά έργα. Και Προκόπη, για να κλείσουμε, για να μας πει ο κ. Θεοδωσόπουλος και τα άλλα σημεία που εγκυμονούν κινδύνους, έτσι. Ακριβώς, επειδή ακριβώς έχει κάνει λοιπόν μελέτες για όλη την Αττική, σε ποιες άλλες περιοχές, σε πόσες άλλες περιοχές τουλάχιστον, γιατί νομίζω ότι αν αρχίσουμε να μιλάμε και να αναφέρουμε συγκεκριμένες περιοχές δεν θα έχουμε τελειώμο, σε πόσες άλλες περιοχές στην Αττική υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι? Οι κίνδυνοι γενικά εντοπίζονται εντός αστικών ρεμάτων, τα οποία δυστυχώς έχουν, ειδικά στο Λεκανοπέδιο στην Αθήνα, έχουν εξαφανιστεί. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να γίνουν επεμβάσεις στο ρέμα της Επικροδάφνης, στο ρέμα του Ποδονύφτη, στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας ακόμα. Αλλά η ουσία, όπως είπα, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα και με το μάθημα που πήραμε από τη Μάνδρα, είναι οι επεμβάσεις αυτές να γίνουν σε μια καινούρια λογική, να δώσουμε χώρο στο ρέμα και όχι να συνεχίζουμε να τα εξαφανίζουμε, να βάζουμε συνέχεια τσιμέντα μέσα, σαραζανέτια, να μειώνουμε την κήτη, για να μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερο χώρο για επεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την λειτουργία του ρέματος. Να το κρατήσουμε δηλαδή όπως είναι, σαν ένα φυσικό οικοσύστημα. Σωστά. Και όχι σαν έναν αγωγό ομβρίων, όπως υπάρχει αυτή η λογική σήμερα. Κύριε Θεοδωσόπουλε, Προκόπη Αγγελόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Έχει σημασία να τα βλέπουμε. Το είδαμε μέσα από την Κήτη. Ναι, ξέρω όμως, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τόσες μελέτες αντιπλημμυρικές, οι οποίες